Ο Καλάθης για τον Μπρίντεζη. Ποστάρι με αντίπαλο τον Μπάροβιτς. Πάσα έξω. Καλάθης πάλι ο Ράις του έδωσε ένα μέτρο. Αστόχησε ο Καλάθης. Ο Παπα-Νικολάου. Και ξανά το τελείωμα της προηγούμενης φάσης. Ποστάρι ο Μπρίντεζης. Μπρίντεζης. Θα γυρίσει με ταμπλό το καλάθι. Τζουγκάνοβιτς, Βούτσεβιτς με τον Παπαγιάννη. Η προσποίηση γυρίζει το καλάθι. 16. Έτρεξε όλο το γήπεδο. Πέρασε εύκολα το Ράις. Άλλαξε χέρι στον αέρα με ταμπλό. Σκόραρε για να κατεβάσει τη διαφορά στους δύο. Ράις. Ο καλάθις είναι μπροστά του να υπογράψει. Μετά την άστοχη δεύτερη βολή. Πήραμε rebound και τρέξαμε στον ευθυασμό για καλάθι και φάουλ από τον Νίκο Παπά. 14-12 και μία συμπληρωματική βολή. Κοιτάξτε, την πάσα ολόκληρου γηπέδου από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Βλέπει τον Παπά που έχει φύγει πρώτος στην άλλη πλευρά. Ξεκινάει την ελληνική επίθεση, περνάει την άμυνα. Ωραία για τον Μπρίντεζη. Αυτός από κοντά θα πετύχει το καλάθι με το γνώριμο πεταχτάρι του. Θα τελειώσει η πρώτη περίοδο και την μπάλα. Εδώ έφυγε πρώτος στον ευθυασμό. Για τον Σλούκα και αυτός αμέσως για τον Αγραβάνη που τρέχει στον ευθυασμό. Το καλάθι για την εθνική μας. Αφήνει για τον Αντετοκούμπο που θα φτάσει μέχρι το layup. Μετά το κλέψιμο του καλάθι, δύο εύκολοι πόντοι από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και 46-42 για την εθνική μας. Time out από τον Μπόσα Τάνιεβιτς. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Σου τριών πόντων από τον Νεμάνια Τζούρισιτς. Και 45-46. Ντούμπλεβιτς ξανά, Ιβάνοβιτς από μακριά δοκιμάζει σου τριών πόντων. Είναι εύστοχος. Το Μαυροβούνιο μπροστά 53-51. Παίρνει σκρίνα τον Αγραβάνη, θα του γυρίσει και την μπάλα. Αγραβάνης μέχρι το layup. 53 όλα. Εδώ κάποιοι Έλληνες στις κερκίδες. Του γηπέδου κλέβει ο Σλούκας. Αγραβάνης στον ευθυδιασμό, το καλάθι. Μπροστά η Ελλάδα με 4 συνεχόμενους πόντους του Δημήτρη Αγραβάνη. 55-53. Σλούκας. Κλέβει ο Παυλίσεβιτς. Και τρέχει στον ευθυδιασμό, τον ακολουθεί ο Αντετοκούμπο και τον σταματάει. Είναι από τις φάσεις που μας έχει συνηθίσει όλο τον χρόνο με τον Μιλγουόκι. Κοιτάξτε, του πήρε τα βήματα. Και να πει κανείς ότι δεν ήξερε ο Παυλίσεβιτς, δεν νομίζω να μην ήξερε. Σημερινό παιχνίδι ο Παπάς Βαγγέλη έχει κερδίσει, έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δείχνει ότι έχει ηγετικό ρόλο στην περιφέρεια της ομάδας και μέχρι τώρα τα αποκρίνεται και θεωρώ ότι θα είναι παίχτης κλειδί για την επιτυχία του. Ωραία στην πλάτη της άμυνας το φοβερό τόμαχο κάρθωμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Βγήκε στο πλάι, είδε να πηγαίνει πάνω του ο Ντούμπλεβιτς και εδώ θα καρφώσει εντυπωσιακό. Το μεγαλύτερο ελληνικό κοβάδισμα. 59-53, εδώ θα κλέψει και την μπάλα. Δεν προλαβαίνει βεβαίως η εθνική μας να εκδηλώσει επίθεση. Θανάσης Αντετοκούμπο, Σλούκας από την περιφέρεια για τρεις, ναι. 54-62. Ανεβάζει τη διαφορά η εθνική μας, το σύν 8 τώρα. Και τώρα 14. Παλαιότερα, όταν έλειπε. Στην του Αγραβάνη, Παπάς, ωραία στην αδυνατή πλευρά. Παπα-Νικολάου για τριστά, μια πάρα πολύ όμορφη επίθεση της Ελλάδας με την ωραία δημιουργία του Παπά και την άψογη εκτέλεση του Παπαδιακού. Έχει ρόλο ότι πόσο γρήγορα έκοψε Αγραβάνη στο καλάθι και μάζεψε τον αμυντικό ότι αν υπάρχει, να μην υπάρχει περίσσεται. Εδώ μια ωραία συνεργασία του Ράντορ Τσίτς. Ο Σλούκας στο rebound. Σλούκας. Πάσα ευνηδιασμού, Παπα-Νικολάου, Μπρίντεζης, το εύκολο lay-up και το κερδισμένο φάουλ. Εδώ έτρεξε πολύ γρήγορα το γήπεδο η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα άλλαξε γρήγορα χέρια και ο Μπρίντεζης πέτυχε καλά. Τα mismatch για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς τις βολές. Η τα isolation. Σλούκας πίσω από το screen του Μπόγρη, εκτελεί για τρεις, ναι. 64-81 με δύο τρίποντα του Σλούκα, ανεβάζουμε την διαφορά. Ράις. Τζουγκάνοβιτς απαντάει από πολύ μακριά. Στο τρίποντο του Σλούκα. Σλούκας από το πλάι. Αντίθετα το σκριν του Μπόγρη.
Πάσα στην baseline, φοβερό κόψιμο του Παπα-Νικολάου και ανάποδο layup. Καταπληκτική συνεργασία για το συν 4 της εθνικής μας. 3,5 λεπτά ακόμη. Εδώ, η ασίστ του Λούκα τώρα μπροστά του. Το πάει χαμηλά. Τελειώνει εντυπωσιακά με το layup. 69-75. Πάλι μέλη με το Βούτσεβιτς. Άντε το κούμπο. Πασάρι στον Πρίτεζη. Και αυτός με το πεταχτάρι. Από την baseline. 71-77. Η άμυνα περίμενε. Ο Παπα-Νικολάου μπροστά του. Ιβάνοβιτς. Κερδίζει ένα μέτρο. Εκτελεί για τρεις. Είναι έστοχος. 74-77. Μεγάλο παιχνίδι και από τον Νίκολα Ιβάνοβιτς. Κοιτάξτε. Έσπρωξε λίγο τον Παπα-Νικολάου. Το Μπρίντεζι προτιμάει μια πάσα στο πλάι. Ζουγκάνοβιτς, Βούτσεβιτς, Ντούμπλεβιτς, ωραία βάλε το κορμί του, το καλάθι. 76-77. Λήξη του αγώνα. Παπάς στέκεται, εκτελεί για τρεις. Είναι εύστοχος Νίκος Παπάς. Μεγάλο τρίποντο. 76-80 θα μας μείνει χρόνος για μία ακόμη επίθεση. Αλλαγή τώρα Παπα-Νικολάου. Περνάει ο Ιβάνοβιτς, δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Καλάθι και μια συμπληρωματική βολή για τον Νίκολα Ιβάνοβιτς. Από τη στιγμή που πέρασε εδώ από το μαρκάρισμα του Παπα-Νικολάου, δεν χρειαζόταν να τον ακολουθήσει. Είναι αλλαγή. Ο Φρίντες με την φάρα του Ιβάνοβιτς με τον Παπά. 4-3-2-1 στη λήξη του χρόνου. Αστοχή ο Ιβάνοβιτς. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με την εθνική μας να βγάζει την άγρια και να παίρνει την νίκη στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του τουρνουά στο Βελιγράδι απέναντι στο Μαυροβούνιο 83.